Είμαστε έτοιμοι. Μισό λεπτό γίνεται και το τελειώδιο σαν να. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράγγειται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδους και σώσον αγαθέ, δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Στη σημερινή σύναξή μας θα ήθελα να τονίσουμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν σχέσεις και έχουν σχέση με τις εντολές του Χριστού αλλά και με τη Θεία Χάρη. Δηλαδή οι αρετές που πρέπει να αποκτήσει ένας άνθρωπος και οι οποίες είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια. Όλες αυτές οι αρετές που περιγράφονται στην επιστολή, που περιγράφει στην επιστολή προς Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, αλλά και άλλες αρετές που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος, θα πρέπει να πούμε ότι είναι αποτελέσματα κάποιων διαδικασιών. Δηλαδή δεν μπορεί να αποκτηθεί μία αρετή έτσι στα καλά καθούμενα. Υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Όπως ένα δέντρο για να καρποφορήσει, δεν είναι δυνατόν το δέντρο να καρποφορήσει από μόνο του εάν όταν το φυτέψουμε δεν το σκαλίζουμε γύρω του, να το ποτίσουμε, να το ρίχνουμε τα λοιπάσματά του, να το κλαδεύουμε όταν χρειάζεται, να του βάλουμε βοηθήματα και στηρίγματα την περίοδο του χειμώνος όσο είναι μικρό και αναπτύσσεται και χρειάζεται βοηθητικά στηρίγματα δίπλα, οπότε οι άνεμοι να μην το σωριάσουν κάτω. Και φυσικά μετά από πολύ καιρό, αφού το δέντρο σιγά σιγά το καλλιεργούμε, αναπτύσσεται, αφού το βοηθάμε με το νερό, με τις βιταμίνες, με το διάφορα εκεί που ρίχνουμε συμπληρωματικά στοιχεία, λιπάσματα που ρίχνουμε στις ρίζες του, τότε το δεντράκι κάποια στιγμή γίνεται δέντρο, μπορεί και στεριώνει και αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Και αν είναι καλό δέντρο, έχει αποδώσει πλέον και γλυκούς καρπούς. Το ίδιο λοιπόν είναι και ο άνθρωπος. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο άνθρωπος έχει τρία στάδια συνήθως που διέρχεται. Θα αναφέρω αυτά και μέσα στο βιβλίο που λέει ο Ιησούς ως έρωτας και εραστής. Τα τρία στάδια είναι: το πρώτο στάδιο που περνάει είναι ο φόβος, το πρώτο στάδιο είναι ο δούλος, θα έλεγα, είναι ο μισθωτός ο δεύτερος και ο τρίτος, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο Υιός. Ο πρώτος είναι ο δούλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πολλές φορές δεν γνωρίζει τίποτα από την πίστη και προσεύχεται από το φόβο της κολάσεως. Προσεύχεται στον Χριστό κοντά από το φόβο ότι θα χάσει την ψυχή του. Κάνει ό,τι κάνει εξαιτίας του φόβου. Μετά από λίγο όμως καιρό αυτός ο άνθρωπος, εάν αναπτυχθεί σωστά και καλά και χριστιανικά, όπως σας είπα, μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπου είναι ο μισθωτός. Ο μισθωτός είναι εκείνος ο οποίος περιμένει την ανταμοιβή. Δηλαδή, ό,τι κάνει, το κάνει
για να ανταμυφθεί. Να έχει μία ανταμοιβή για αυτό που κάνει. Και φυσικά ως ανταμοιβή θεωρεί την προστασία του Θεού, τη βοήθεια του Θεού και τέλος θεωρεί ότι του παρέχεται και του δίδεται ο παράδεισος ως ανταμοιβή των όσων έπραξε. Το τρίτο στάδιο που είναι το στάδιο της τελειότητος είναι πλέον ο άνθρωπος όταν φτάνει στην υιοθεσία που πλέον αισθάνεται παιδί του Θεού, αισθάνεται το Θεό δικό του, αισθάνεται το Θεό πατέρα του, αισθάνεται τον Ιησού αδελφό του, αισθάνεται τον Ιησού ότι είναι ο ίδιος πλέον. Ένα μέλος της οικογενείας. Πλέον παραμένει κοντά στο Θεό, αγαπά το Θεό και δεν το κάνει ούτε από φόβο, ούτε από μισθοδοσία, δηλαδή να ανταποδοθεί κάτι. Ένα φόβο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, έχει ο τρίτος στην υιοθεσία. Έχει ένα φόβο. Ο φόβος είναι να μην πάψει να αγαπάει το Θεό όσο τον αγαπάει. Μην του συμβεί κάτι που θα τον κατρακυλήσει από αυτή την αγάπη. Ένας φόβος τον διακατέχει, μην χάσει αυτή την αγάπη του Θεού. Διακατέχεται μόνο από αυτό το φόβο. Όχι από το φόβο της τιμωρίας, αλλά από το φόβο μη χάσει την αγάπη του Θεού, μη χάσει αυτό που αισθάνεται κοντά στο Θεό. Έτσι λοιπόν λέει ο Μέγας Βασίλειος, τρία είναι τα στάδια που περνάει ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακράν του Θεού. Το πρώτο στάδιο είναι ο δούλος, αυτός που πλησιάζει το Θεό από φόβο. Το δεύτερο στάδιο είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει την ανταμοιβή. Και ο τρίτος είναι εκείνος ο οποίος πλέον αισθάνεται της υιοθεσίας χάρισμα, ότι έγινε πλέον Υιός. Και γι' αυτό αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στο περιφόβου εκεί που μιλάει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δηλαδή η αρχή να κατακτήσεις το Θεό ξεκινάει πολλές φορές και ξεκινάει από το φόβο. Ο φόβος δηλαδή συγκρατεί τον άνθρωπο στο να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Μόνο και μόνο όμως επειδή φοβάται. Όχι διότι έχει μάθει να αγαπά τον Θεό. Οπότε φοβάται, μην κάτι του συμβεί. Μην χάσει τη ζωή του. Μην πάθει κάποιο ατύχημα. Μην κάτι κακό του συμβεί. Οπότε μένει κοντά στο Θεό εκ φόβου. Ο δεύτερος, είπαμε, που ανεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, είναι εκείνος ο οποίος περιμένει την ανταμοιβή για όλα αυτά που κάνει. Ο τρίτος είναι εκείνος ο οποίος πλέον τα θεωρεί φυσιολογικά και το μόνο φόβο που έχει είναι μην χάσει την αγάπη του Θεού και αυτό που βιώνει κοντά στο Θεό. Τα πάντα όμως ξεκινάνε από το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, έχει το αυτεξούσιον, δηλαδή κανονίζει μόνος του το τι θα πράξει. Το καλό ή το κακό. Αυτό το είχε από την αρχή ο Αδάμ και η Εύα. Αυτό το ίδιο πράγμα έχουν όλα τα όντα τα λογικά. Και οι άγγελοι. Αν θέλουν να πράξουν το καλό ή να πράξουν το κακό. Και αποδείχθηκε ότι και οι άγγελοι ακόμα, ο αιωσφόρος με το τάγμα του και όσους τον ακολούθησαν, αυτοβούλος, με τη δική του θέληση, δική του απόφαση, ήταν αυτό που έκανε. Και έγινε ό,τι έγινε στο τάγμα των αγγέλων, στα ουράνια τάγματα των αγγέλων. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Ο Θεός του έδωσε μία εντολή. Μάλλον του έδωσε δύο, τρεις εντολές αν θέλετε. Η πρώτη εντολή ήταν, δεν θα φας από αυτό το δέντρο. Η δεύτερη εντολή ήταν να εργάζεσαι μέσα στον κήπο που σε έχω βάλει. Ήταν στο χέρι του ανθρώπου εάν θα πειθαρχούσε ή δεν θα πειθαρχούσε. Εάν θα εφήρμοζε την εντολή του Θεού ή ο ίδιος θα την απέλυνε. Αν ο ίδιος θα γινόταν τελικά μέτοχος του Θεού και θα έφτανε από το καθηκόνα
στο καθομοίωση ή θα απέρριπτε το να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό το αυτεξούσιο το έχουμε μέχρι και σήμερα. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος στις επιλογές του. Και αυτό το οποίο διαλέξαμε και εμείς να ακολουθήσουμε το μοναχικό σχήμα είναι απόρρια αυτής της ελευθερίας μας. Μόνοι μας θελήσαμε και είναι δική μας βούληση και θέληση και απόρρια της δικής μας ελευθερίας του αυτεξουσίου που έχει ο άνθρωπος να επιλέξουμε να γίνουμε μοναχοί και να δηλώσουμε πλήρη υπακοή στο Θεό. Είναι δική μας επιλογή. Επιλογή της ελευθερίας μας. Έτσι ο άνθρωπος σήμερα, εμείς όλοι επιλέγουμε το καλό ή το κακό. Ό,τι δυνατότητα είχε να κάνει ο Αδάμ και η Εύα, την ίδια δυνατότητα έχει ακόμα και σήμερα ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Ο λαός του λέει πολύ όμορφα, με σοφές παροιμίες. Ό,τι έσπηρες θα θερήσεις. Όπως έστρωσες, έτσι και θα κοιμηθείς. Ό,τι μαγείρεψες, αυτό και θα φας. Που δείχνει ακριβώς την ελευθερία της επιλογής μας. Εμείς κανονίζουμε τι θα σπείρουμε, άρα αυτό που σπείραμε, καλαμπόκι σπείραμε, καλαμπόκι και θα θερήσουμε. Σιτάρι σπείραμε, σιτάρι θα θερήσουμε. Δεν ευθύνεται κανένας άλλος εκτός από εμάς πάνω στα της ζωής μας. Οι δικές μας επιλογές είναι αυτές που χαράσουν και την πορεία μας. Αυτές είναι οι επιλογές μας, πάνω και σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε. Και φυσικά και το τέλος, το δικό μας, έρχεται από την επιλογή που ελευθέρως και βάσει του αυτεξουσίου μας έχουμε χαράξει. Τι δρόμο χάραξε? Αυτόν τον δρόμο τον οποίο εγώ επιλέγω. Επιλέγω να είμαι καλός μοναχός. Αγωνίζομαι να είμαι καλός μοναχός. Αγωνίζομαι να είμαι σωστός χριστιανός. Η δικιά μου επιλογή. Ή να είμαι ράθμος, ή να είμαι τεμπέλης, ή να είμαι μοναχός ο οποίος θα κάνω ό,τι μπορώ. Και όχι όσα θέλω και δύναμαι να κάνω. Και το αφήνω. Είναι στο δικό μας το χέρι. Δική μας η επιλογή πάλι. Το αν θα είμαι καλός μοναχός, αν θα ανέβω σε πνευματικά ύψη, αν θα αγωνιστώ περισσότερο, αν θα κάνω μετάνοιες περισσότερες, αν στο εργόχειρό μου θα είμαι πιο συνεπής, εάν θα είμαι στο διακόνημά μου πιο συνεπής. Όλα αυτά είναι δικές μας επιλογές. Εμείς χαράσουμε την πορεία μας. Δεν μας τη χαράσει κανένας άλλος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο μοναχός, ο χριστιανός έχει μπροστά του τις εντολές του Χριστού μας. Και ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς εκείνος εστίν ο αγαπών με. Αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός ο οποίος ξέρει τις εντολές μου και τις έχει τις εντολές μου, τις γνωρίζουμε. Και τηρών αυτές, εκείνος είναι ο οποίος και με αγαπά. Εδώ ο Χριστός, όπως και παρακάτω πάλι ο Ιωάννης λέει, εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου εφαρμόστε στην καθημερινή ζωή σας. Άρα, κριτήριο της αγάπης του Θεού, κριτήριο της αγάπης μας, είναι εάν και κατά πόσον εφαρμόζουμε τις εντολές μας, τις εντολές του. Δεν μπορούμε να λέμε αγαπάω το Θεό, πιστεύω στο Θεό, λατρεύω το Θεό, αλλά δεν τηρώ τις εντολές του. Λέω ψέματα. Δηλαδή αυτή την αγάπη δεν τη θέλει ο Χριστός, δεν τη δέχει, την ψεύτικη. Είναι σαν τον άντρα που λέει
που του λέει η γυναίκα του πέντε πράγματα να κάνει, του λέει άντρα μου, εγώ αν με αγαπάς θέλω αυτά τα πέντε πραγματάκια από σένα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και ο άντρας κάνει το δικό του όμως. Η γυναίκα αυτό που εισπράττει είναι σου λέει ο σύζυγός μου δεν με αγαπά. Κάνει το δικό του. Το ίδιο λοιπόν και ο Χριστός σου λέει εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου, τα σεντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Εφαρμόστε τις εντολές μου. Και ο έχω τις εντολές μου και τηρών αυτές, αυτός εις την αγαπών. Άρα έχουμε και το κριτήριο εάν τον αγαπάμε τον Ιησού. Φαίνεται από το κατά πόσο τηρούμε και εφαρμόζουμε τις εντολές του. Και αν πιάσουμε τώρα την Ιφίλιο ολόκληρη, τον κόσμο ολόκληρο και το ξεσκονίσουμε, θα δούμε ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν μπορούμε να πούμε ενώ έχει τις εντολές του Χριστού, γνωρίζει το τι θέλει ο Θεός, δεν μπορούμε να πούμε ότι το 99% αγαπά τον κόσμο, τον Χριστό. Γιατί αν τον αγαπούσε το 99% θα ήταν ο κόσμος ακόμα ένας παράδεισος. Ήδη απέδειξε ο Αδάμ και η Εύα ότι δυστυχώς προτεραιότητα έδωσε στον εαυτό τους. Και όχι στο να αποδείξουν ότι αγαπούν τον Χριστό, αγαπούν τον Θεό. Έκαναν αυτό που οι ίδιοι θέλησαν. Δεν εφήρμοσαν την εντολή του. Άρα το πρώτο που βρίσκουμε είναι λοιπόν μειωμένη αγάπη. Μειωμένη αγάπη απέναντι στο πρόσωπο του Θεού. Και εκείνοι μεν δεν γνώριζαν τι θα πάθουν. Το τρομερό εμείς είναι ξέρουμε, δηλαδή η μη εφαρμογή της εντολής του Θεού, τους έπει ο Θεός ότι ενίαν ημέρα φάγετε, την ημέρα που θα φάτε, να ξέρετε, θα πεθάνετε κιόλας. Αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν τι είναι ο θάνατος. Δεν ξέραν τι σημαίνει ούτε πνευματικός, ούτε σωματικός θάνατος. Δεν το είχαν καν διανοηθεί. Και σε αυτό μπορούμε να πούμε έχουν τουλάχιστον μία δικαιολογία ο Αδάμ και η Εύα. Αυτή η δικαιολογία όμως έρεται από εμάς. Σε εμάς δεν υπάρχει. Διότι εμείς ξέρουμε ότι όταν δεν εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, όταν δηλαδή το αποδεικνύουμε ότι δεν τον αγαπάμε, μη εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού, ξέρουμε ταυτόχρονα τι σημαίνει για μας. Ξέρουμε ότι σημαίνει απώλεια πνευματική και σωματική. Και γι' αυτό λέει μέσα στην Ευαγγέλιο, εκεί όταν στην νεκρόσιμη ακολουθία που διαβάζουμε, αναφέρει ότι ακούσονται τις φωνές του Υιού του Θεού και ημέν εις ανάστασιν ζωής, η δε εις ανάστασιν Χριστός. Αυτοί οι οποίοι εφήρμοσαν τις εντολές του Θεού, αναστέλνουν εις ανάστασιν ζωής. Η δε εις ανάστασιν Χριστός. Γιατί δηλαδή απέρριψαν τον Ιησού με τα έργα τους. Δεν εφήρμοσαν τις εντολές του. Για ποιο λόγο, ενώ μπορούσαν, είχαν όλες τις προδιαγραφές, είχαμε όλες τις προδιαγραφές και εμείς, γιατί δεν τις ακολουθήσαμε. Επομένως, μέτρο της αγάπης μας απέναντι στον Χριστό, φαίνεται κατά πόσο εφαρμόζουμε τις εντολές του. Και σε εμάς που είμαστε οι κοσμικοί έξω από τα μοναστήρια, φαίνονται κατά πόσο αγαπούν τον Θεό, από το κατά πόσο εφαρμόζουν αυτά τα οποία η Εκκλησία λέει, αυτά κατά τα οποία το Ευαγγέλιο λέει, τα εφαρμόζουν. Εάν δεν τα εφαρμόζουν, τότε δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Έτσι αν κρίνουμε λοιπόν την Ιφίλιο, θα πούμε ότι δεν αγαπάει τον Χριστό. Οι μισοί τουλάχιστον τον αγαπούν, πάλι όχι θα σας πω. Θα φτάσουμε σε πολύ πολύ μικρά ποσοστά. Πάρα πολύ πολύ μικρά ποσοστά. Κάποτε η αγάπη αυτή προς τον Χριστό ήταν τόση που οι άνθρωποι θυσιάζαν και τα παιδιά τους και τον εαυτό τους από το να τον προδώσουν ή να τον εγκαταλείψουν. Εμείς ανεφλόγου και αιτίες τον προδίδουμε, τον εγκαταλείπουμε από μόνοι μας και χωρίς καμία βία.
Δηλαδή αν πάμε πριν μερικά χρόνια, πριν 10 χρόνια στην Αλβανία, εάν έκανε στο σημείο του Σταυρού, ο Εμβέρ Χόντζας, ο πρωθυπουργός, είχε βγάλει νόμο που έλεγε αν σε δει και περάσεις απ' έξω από ένα ναό, ο οποίος ναός είχε μετατραπεί μέσα σε στάβλο. Τους είχε μετατρέψει όλους τους ναούς. Σε στάβλους, αποθήκες κτλ. Στην Αλβανία. Σε δει όμως το χριστιανό να κάνει το σταυρό του έξω από εκκλησία, μόνο την κίνηση να κάνει. Συλλαμβάνεται, δικάζεται τα παράβαση και δικαζόταν με 5 χρόνια φυλάκιση. Εκεί λοιπόν το να κάνει στο σημείο του σταυρού κόστιζε. Κι όμως οι φυλακές του Εμβέρ Χόντζα στην Αλβανία γέμισαν από χριστιανούς. Δεν φοβόντουσαν να κάνουν το σημείο του σταυρού. Έκαναν το σημείο του σταυρού έστω και αν έμπαιναν φυλακή μετά για 5 χρόνια. Εδώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε σταματήσει να κάνουμε το σημείο του σταυρού από μόνοι μας. Χωρίς να υπάρχει ανωτέρα βία. Χωρίς να μας κυνηγήσει κανείς. Δεν κάνουμε ούτε το σημείο του σταυρού ούτε την ώρα που τρώνε πολύ. Στις συζητήσεις βλέπετε ότι οι απόψεις τους, αν και είναι χριστιανοί, είναι εντελώς αντίθετες από αυτές που λέει το Ευαγγέλιο. Έχουν δικές τους θεωρίες, δικές τους απόψεις, αν και είναι χριστιανοί. Δηλώνουν χριστιανοί, δηλώνουν ότι αγαπούν τον Χριστό, αλλά σου λέει, α, εγώ σε αυτό το σημείο δεν συμφωνώ. Βλέπετε λοιπόν ότι χαράσουν δική τους πορεία. Και γι' αυτό ο Χριστός έρχεται και ακούγεται συνέχεια η φωνή του, που λέει, ο έχοντας εντολάς μου και θυρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώνεται. Και εάν με αγαπάτε, τα εντολάς σε εμάς στηρίζετε. Αυτό πρέπει να έχει συνέχεια μέσα στα αυτιά μας. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς σε εμάς στηρίζετε. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς σε εμάς στηρίζετε. Πρέπει να έχει συνέχεια μέσα στα αυτιά μας. Κάθε μέρα να έχει. Γιατί αυτό είναι το θεμόμετρο που μετριέται η αγάπη μας προς τον Χριστό. Τι γίνεται όμως όταν δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού? Τότε αυξάνουν τα πάθη. Το πόσο τον αγαπάμε φαίνεται από την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Αλλά φαίνεται και από ένα άλλο σημείο. Οι δαίμονες, λέει, ορμούν και αλυσοδένουν τον άνθρωπο. Αλυσοδένουν την ψυχή του. Και το φέρνουν δεμένο μπροστά στα πάθη του. Οπότε δεν μπορεί να έχει αντίσταση μπροστά στα πάθη. Όποιο πάθος και είναι αυτό. Σαρκικό πάθος είναι. Έρχεται αλυσοδεμένος, πέφτει. Έχει το πάθος της βλασφημίας, πέφτει. Έχει το πάθος της γαστριμαργίας, πέφτει. Έχει οποιοδήποτε πάθος. Τον φέρνει ο δαίμονας, λέει πλέον, οι δαίμονες αλυσοδεμένους μπροστά στα πάθη και το πάθος είναι ισχυρότατος δαίμονας, λέει. Οπότε τα μικρά τα δαιμόνια σε αλυσοδένουν, σε φέρνουν μπροστά στον κυρίαρχο διάβολο, οπότε προσκυνάς θέλοντας και μη. Και τότε ο άνθρωπος πέφτει. Δεν μπορεί να αντισταθεί, ναι. Γιατί ήδη τον έχουν φέρει οι δαίμονες αλυσοδεμένα. Και αυτό προέρχεται από τη μη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Όταν λέει ο άνθρωπος δεν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, τότε δυναμώνουν τα πάθη. Αυξάνουν οι δαίμονες που κυριαρχούν την ψυχή του ανθρώπου. Και όσο αυξάνουν ο πόλεμος των παθών, ο πόλεμος των δαιμόνων, μας συλλαμβάνουν, μας αλυσοδένουν και μας κάνουν έρμεο μετά των παθών μας. Οπότε ο άνθρωπος ήδη είναι δεμένος από τον διάβολο και ήδη δεμένος μετά οδηγείται και στην αιώνια κόλαση. Αυτό ακριβώς παθαίνει ο άνθρωπος. Άρα κάθε φορά που έχουμε πτώσει σε οποιοδήποτε πάθος
είναι από τη μη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Αφήσαμε δηλαδή να ριζώσουν και να φυτρώσουν τα πάθη. Να φυτρώσουν οι δαίμονες. Να μπορέσουν οι δαίμονες να μας αλυσοδέσουν. Πώς μειώνονται τα πάθη? Με την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται να πολεμάει και πολεμάει να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού και δίνει καθημερινό αγώνα κάθε μέρα έτη και έτη, περισσότερο και περισσότερο δηλαδή, τότε αρχίζουν να εξασθενούν, λέει, τα πάθη. Δημιουργείται τείχος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, μπροστά στους δαίμονες, οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα τα βέλη του πειρασμού να χτυπήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να αυξάνουμε την αγάπη μας προς τον Θεό, αποδεικνύοντας εμπράκτος αυτό από την εφαρμογή των εντολών του. Άνθρωπος που εφαρμόζει τις εντολές του Θεού δεν πέφτει σε πάθη. Δεν υποκύπτει στα πάθη. Αρχίζει σιγά σιγά και απελευθερώνεται. Όσο αγωνίζεται, απελευθερώνεται. Όταν τον δείτε, λέει, και πέσει, αυτό σημαίνει, λένε, ότι παραδόθηκε αλυσοδεμένος από τους δαίμονες στον κυρίαρχο δαίμονα, που είναι οποιοδήποτε πάθος το οποίο βασανίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες επίσης ότι αποκτάτε καλή έξις, καλή συνήθεια όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται καθημερινά να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Ένα απλό παράδειγμα. Συνηθίζει κάποιος να ξυπνάει στις 6 ώρα το πρωί. Στην αρχή δυσκολεύεται. Σιγά σιγά όμως, αν ξυπνάς κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Να, τώρα εμείς που είχαμε πάει στα Ιεροσόλυμα, έπρεπε 5-5.30 οι άνθρωποι να ξυπνήσουν. Κάθε πρωί. Την πρώτη μέρα δυσκολεύτηκα. Την τρίτη, δεύτερη μέρα δυσκολεύτηκα. Την τρίτη δυσκολεύτηκα. Την τέταρτη τους ήταν άνετο. Σηκώθηκαν με άνεση. Αρχίζει ο οργανισμός να συνειδητοποιεί και να συνηθίζει σε αυτή την ώρα του εγκεκτηρίου. Που στο τέλος, όταν τους έλεγα θα ξυπνήσουμε 5.30 ώρα, οι 5 δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Κανένα μα είχε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο συνηθίζει, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο οργανισμός μας στην άσκηση των αρετών, στην άσκηση των εντολών του Θεού. Όταν αγωνίζομαι καθημερινά να εφαρμόσω τις εντολές του Θεού, μου γίνεται συνήθεια στο τέλος. Όπως συνηθίζω να νηστεύω Τετάρτη και Παρασκευή. Μετά δεν έχω πρόβλημα, ξέρω ότι Τετάρτη και Παρασκευή το έχω συνηθίσει. Συνηθίζει το ίδιο, λέει, το σώμα. Το ίδιο το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου συνηθίζει στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Και δεν δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται, λέει, όταν είναι στην αρχή προτάτης. Εάν όμως συνεχίσει και επιμένει και επιμένει και επιμένει, στο τέλος μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Άρα λοιπόν η καθημερινή και συνεχής άσκησης των εντολών του Θεού και η εφαρμογή τους φέρνει την καλή έξι, την καλή συνήθεια. Ομοίως από την άλλη πλευρά υπάρχει η κακή συνήθεια, η κακή έξι. Ένα πάθος το οποίο πίπτουμε και υποπίπτουμε και ξαναπίπτουμε και ξαναπίπτουμε μας έχει ενισοδέσει και ράδια μας και μας έρνει πλέον. Έχει συνηθίσει ο άνθρωπος, έχει συνηθίσει να υποδουλώνεται και να σέρνεται δεμένο. Δηλαδή μόλις έρθει το πάθος, δίνει τα χέρια του στους δαίμονες και τους λέει αλυσοδέστε με και σύρτε με. Σε ποιο αμάρτημα θέλετε να σύρτε? Καθένας εκεί που έχει το πάθος. Παραδίδεται, λέει. Γιατί είναι πάλι η κακή έξις. Δεν έχει, λέει, τη δυνατότητα, επειδή πλέον συνήθισε ως άνθρωπος στην κακή συνήθεια, στο κακό πάθος, παραδίδεται απευθείας και λέει, όπως έρχεται ο
Και παρατηρείται αυτό που συλλαμβάνει η αστυνομία. Μόλι του βλέπει του αστυνομικού, του δένει τα χέρια, περνάνε χειροκέδε και το σέρνουν μετά. Το ίδιο λέει, σέρνει, λένε οι πατέρε, τον άνθρωπο, έτσι οι δαίμονε. Και τον οδηγούν στο πάθο του. Και αμέσω μετά λέει, μέσα σε λίγα λεπτά, ο άνθρωπο έχει υποκύψει σε οποιοδήποτε πάθο είναι αυτό. Υποκύπτει χωρί δεύτερη αντίληση. Μόνο λέει δεν θα προσκυνήσουμε τον ερχόμενο αντίθεστο. Διότι αν είμαστε αλυσοδεμένοι, οι δαίμονες με την πρώτη μας οδηγήσουν στην προσκύνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέει, αντίσταση, έλεγε ο Γιάννης Πορφύριος. Γιατί ήδη είσαι αλυσοδεμένος. Εσωτερικά οι δαίμονες έχουν αλυσοδέσει. Σου έχουν αλυσοδέσει τη διάνοια, σου έχουν αλυσοδέσει την ψυχή, σου έχουν αλυσοδέσει το νου, σου έχουν αλυσοδέσει. Όλο σου το είναι. Τη θέλησή σου, όλα τα πάντα. Οπότε εύκολα θα σε σύρουν, λέει, και εξωτερικά. Έτσι έφταναν, λέει, και στο σημείο εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό στα πρώτα χριστιανικά χρόνια και τελικά γινόντουσαν προδότες. Ενώ οδηγιόντουσαν προς το μαρτύριο, τελικά υποκύπτανε και θυσιάζαν στα είδωλα, προσκυνάγαν τα είδωλα. Γιατί ήταν αλυσοδεμένοι με τα πάθη τους. Και δεν μπορούσαν, λέει, στο τέλος να αντισταθούν και υπέκυπταν. Άρα απαραίτητο όμως, λέει, για να λυθούν τα χέρια μας από τα πάθη, να λυθεί ο άνθρωπος και η ψυχή μας από τα πάθη, μη ένα είναι το φάρμακο. Η εφαρμογή, η συνεχής και η καθημερινή, καθημερινός αγώνας για την εφαρμογή των εντολών του Χριστού, που δείχνει το μέγεθος αγάπης μας. Και εκεί, λέει, μετά έρχεται η Θεία Χάρις. Βλέποντας ο Θεός πλέον ότι αγωνίζεσαι να εφαρμόσεις, σου στέλνει, λέει, τη Θεία Χάρη, ως ενισχυτικό μετά. Ως ενισχυτικό. Και αρχίζει και σε ενισχύει. Και γι' αυτό ο Χριστός, θυμόσαστε, είπε στους μαθητές του, σας λέω, λέει, να κηρύξετε και στους υπολείπους ανθρώπους. Και τι τους είπε? Τηρήν πάντα όσα ενετιλάμει ημί. Τώρα, λέει, που φεύγω, να κηρύξετε σε όλο τον κόσμο και να τους πείτε να τηρούν πάντα όσα ενετιλάμει ημί. Από εκεί θα αποδεικνύουν και αυτοί ότι με αγαπάνε. Εάν εφαρμόζουν τα συντολά σου. Άρα το αυτό ισχύει και σε εμάς. Ο άνθρωπος τώρα ο οποίος υποκύπτει στα πάθη του, αυτό που του δημιουργεί ο δαίμονας είναι λύθη. Λύθη του Θεού. Είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι λέμε μνήμη Θεού. Πέφτει σε λύθη ο άνθρωπος. Ο εγκέφαλός του προσπαθεί το συνειδητό, το υποσυνείδητο να εκδιώξει το Θεό από μέσα. Προσπαθεί με τον τρόπο οι δαίμονες, όπως το ξέρουν, ταυτόχρονα του δημιουργούν λύθη του Θεού. Να μην θυμάται το Θεό. Ο οποίος Θεός μπορεί να τον ξυπνήσει και να τον αναστήσει. Και γι' αυτό προσπαθούν οι δαίμονες να δημιουργούν λύθη του Θεού. Και γι' αυτό εκεί πέρα πρέπει ο άνθρωπος να μνημονεύει συνέχεια του ονόματος του Θεού. Την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώ με τον αμαρτωλό. Με συνειδητότητα της αμαρτωλότητός του. Ώστε να μην επιτύχει ο διάβολος να του δημιουργήσει και λύθη του Θεού. Έτσι φτάνουν όταν ένας μοναχός απομακρυνθεί από τη μονή και φύγει έξω από το μοναστήρι του. Μέσα στο μοναστήρι είχε όλες τις προϋποθέσεις να στηριχθεί. Βγαίνοντας όμως από την πόρτα, πώς πολλές φορές ο δαίμονας φτάνει στο σημείο και τον φέρνει, τον αποσχηματίζει και φτάνει μέχρι στο σημείο να πάει να πατρευτεί κιόλας. Πώς το δημιουργεί αυτό? Το έχει δημιουργήσει λύθη του Θεού. Δεν υπάρχει στη μνήμη ο Θεός. Έχει πέσει τα φόπετρα από πάνω. Τον έχει πνοτήσει ο δαίμονας. Τον έχει κοιμήσει πλέον τη συνείδησή του. Δεν υπάρχει μνήμη Θεού. Ο Θεός έχει πεθάνει.
Πιστεύει ότι με μια εξομολόγηση που έκανε συγχωρέθηκε. Αυτό δεν συγχωρείται ποτέ. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Που έλαβε τη χάρη της υιοθεσίας και έγινε μοναχός ο άλλος. Είναι βλασφημία και του Αγίου Πνεύματος. Και η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται ούτε τον νυν, ούτε το μέλλον αιώνα. Ποτέ δεν συγχωρείται. Άρα 1500 εξομολογήσεις να κάνεις, δεν συγχωρείται. Πώς φτάνει όμως εκεί? Φτάνει ακριβώς διότι στην αρχή ο δαίμονας δεν του λέει ότι πού θα σε οδηγήσουν. Όταν περνάει την πόρτα μιας μονής ο μοναχός, δεν του λέει ο δαίμονας, ξέρεις εγώ που θα σε οδηγήσω. Αντιθέτως, του βάζουμε στο μυαλό του ότι θα σε οδηγήσω σε πιο πνευματικό μοναστήρι, θα σε οδηγήσω σε καλύτερη πνευματικότητα, θα πας εκεί, θα γίνεις έτσι, θα γίνεις μεγάλος και τρανός. Το παίρνει το μοναστήρι. Και όταν το βγάλει έξω το μοναστήρι, αρχίζει σιγά σιγά η συνείδηση να αμβλύνεται. Δεν υπάρχει συνέχεια η μνήμη του Θεού, γιατί θα πάει υποχρεωτικά σε διαμέρισμα να ζήσει. Υποχρεωτικά θα ζήσει μέσα σε ένα σπίτι με τους δικούς του. Αυτομάτως δεν υπάρχει όρθρος, δεν υπάρχει ο εσπερινός, δεν υπάρχουν οι ώρες, δεν υπάρχει παράκληση στην Παναγία, δεν υπάρχει παράκληση στους Αγίους, δεν υπάρχει το απόδειπνο, δεν υπάρχει αγρυπνία, δεν είναι σε ένα πρόγραμμα, αρχίζουν όλα και εξασθενούν. Εξασθένηση, φυτρώνουν τα πάθη. Δεν εφαρμόζονται οι εντολές του Θεού, ως μοναχός που είναι, δεν τηρεί πλέον τον όρθρο του, τον εσπερινό του, την ακολουθία του, την αγρυπνία του, το απόδειπνό του. Και αυτά είναι εντολές του Θεού. Δεν τις ακολουθεί, τις αφήνει. Οπότε την άλλη φυτρώνουν τα πάθη. Και αρχίζουν οι δαίμονες να σε δένουν μετά. Όταν αρχίσει ο δαίμονας και σε δέσει, θα σου οδηγήσει εκεί που θέλει πλέον, αλυσοδεμένα. Και όταν σου οδηγήσει, είναι αργά, γιατί πλέον, και ούτε συνείδηση έχει πλέον. Και ούτε συνείδηση. Τι κάνεις. Γιατί βάζει πάνω μια ταφόπετρα που γράφει λίθη. Και έτσι αντί να έχεις μνήμη Θεού, έχεις ακριβώς λίθη Θεού, αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι λοιπόν απαραίτητο ότι κανείς για να μπορέσει να αποκτήσει, να ξέρετε, και να ανέβει μέσα στην πνευματική ζωή και να προοδεύσει πνευματικά και να αποκτήσει αρετές, θα χρειάζεται εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει καμία αρετή, μα καμία αρετή δεν μπορεί να αποκτήσει, εάν δεν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Οι αρετές έρχονται μάλλον μετά την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή αρετή χωρίς να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Υπάρχει κάπου εφαρμογή εντολών του Θεού και έρχεται το αποτέλεσμα. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο λουλούδι, δηλαδή το λουλούδι της καρδένιας. Αν δεν υπάρχει κάπου το φυτό, δεν βγαίνει μόνο του το ωραίο λουλούδι που μυρίζει. Υπάρχει κάπου ένα φυτό μέσα σε μια γλάστρα που βγάζει αυτό το λουλούδι. Έστω και αν το έκοψες εσύ και το έχεις μες στο ποτήρι σου και μυρίζει ωραία η καρδένια, το λουλούδι, αυτό προέρχεται από κάποιο φυτό όμως. Μόνο του η καρδένια, το λουλουδάκι δεν βγαίνει. Το ίδιο λένε οι Άγιοι μας, ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε καμία μα καμία αρετή, εάν δεν εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Και όσο ο άνθρωπος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, μειώνονται τα πάθη, αυξάνουν οι αρετές. Φυτρώνουν οι αρετές, λέει αμέσως. Άρα υπάρχει ένα στάδιο. Υπάρχει μια πορεία στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Αφενός μεν με την τήρηση των εντολών του Θεού αποδεικνύεται η αγάπη μας απέναντι στο Θεό. Μειώνονται τα πάθη, αλλά έρχεται και το αποτέλεσμα. Αυξάνουν οι αρετές στον άνθρωπο. Χρειάζεται λοιπόν για την πνευματική ζωή, είναι απαραίτητη η τήρηση των εντολών του Χριστού μας.
όπου με προσοχή μετά, με αγώνα, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσοχή, προσευχή, αγώνας, θεία βοήθεια, δηλαδή να απαραίτητο μετά να έρθει η θεία ενίσχυση από πάνω, τότε θα αρχίσουν να πηγάζουν οι αρετές. Τότε βγαίνουν στον άνθρωπο οι αρετές. Και αν υποθέσουμε ότι στην πνευματική μας ζωή η βάπτισης είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής που ξεκινάει ο άνθρωπος και είναι η αρχή ο πόλεμος κατά των παθών. Το τέλος ποιο είναι? Το τέλος είναι η θέωσης που ξεκινάει ο άνθρωπος και είναι η αρχή ο πόλεμος κατά των παθών. Το τέλος ποιο είναι? Το τέλος είναι η θέωσης. Ξεκινάμε με την βάπτιση για να φτάσουμε στη θέωση. Για να φτάσουμε στη θέωση όμως πρέπει να πούμε ότι μέση είναι οι αρετές. Οι αρετές βρίσκονται στη μέση. Δηλαδή χωρίς αρετές πάλι δεν μπορεί να πας στη θέωση. Αν δεν υπάρχουν αρετές δεν μπορείς να ενωθείς με λίγα λόγια με το Θεό. Να είσαι κοινωνός Θεού χωρίς να υπάρχουν αρετές. Δηλαδή αν ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι κοινωνός του Θεού, μετέχει στα του Θεού και δεν υπάρχουν αρετές, δεν μπορεί να πάει από την αρχή στο τέλος. Υπάρχει μια πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος για να φτάσει στη θέωση. Και ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση, έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί πλάστηκε, όπως είπαμε, κάτι εικόνα του Θεού, αλλά πρέπει να πάει στο καθομοίωση. Στο καθομοίωση είναι η θέωση. Το καθομοίωση, πίσω με έναν άνθρωπο, η μετέρα, κάτι εικόνα και καθομοίωση. Κάτι εικόνα είμαστε πλασμένοι του Θεού. Οφείλουμε να πάμε στο καθομοίωση. Να ενωθούμε με το Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται όμως δια της εφαρμογής των εντολών του Θεού που αποδεικνύει την αγάπη απέναντι στο Θεό μας, μειώνει τα πάθη, εκδιώκει τους δαίμονες, γιατί όταν μειώνονται τα πάθη αρχίζουν οι δαίμονες να φεύγουν. Αρχίζουν οι δαίμονες να φεύγουν. Δεν μπορούν πλέον να μας πυρπολούν οι δαίμονες. Άμα δείτε και γίνεται πόλεμος δαιμόνων, σας πολεμούν οι δαίμονες, σημαίνει ότι τα πάθη είναι σε αναβρασμό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει εφαρμογή των εντολών του Θεού. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρετές. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέσει στη θέωση. Θα είναι ψέμα και απάτη. Υπάρχουν άγιοι που χωρίζουν τις αρετές. Και έτσι είναι και η αλήθεια και η πραγματικότητα. Υπάρχουν σωματικές αρετές. Και υπάρχουν και ψυχικές αρετές. Σωματικές αρετές είναι η νηστεία. Το ότι ο άνθρωπος αγωνίζεται να νηστεύει. Προσευχή. Η αγρυπνία. Η μετάνοια. Το εργόχειρο. Το διακόνημα. Όλα αυτά είναι σωματικές αρετές. Και υπάρχουν και πνευματικές αρετές. Αυτές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτη. Τα δάκρυα και ούτω καθεξής. Η προσευχή και εδώ. Υπάρχουν λοιπόν σωματικές αρετές που αποκτά ο άνθρωπος, και υπάρχουν και ψυχικές, και γι' αυτό λέμε μπράβο, εργατικός αυτός ο άνθρωπος. Γιατί λέμε εργατικός? Ο τεμπέλης δεν είναι αρετή η τεμπελιά, ενώ η εργατικότητα είναι αρετή. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει μάθει να εργάζεται, αγωνίζεται και του γίνεται έξι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αν τους αφήσει, επειδή έχουν μάθει να εργάζονται, αν τους πεις κάθισε δεν μπορούν να κάτσουν. Όπως έχει μάθει και ο τεμπέλης. Αν δεν έχει αποκτήσει την αρετή της εργατικότητος, μόλις του πεις να κάνει μια δουλειά,
Δεν είναι άλλος να την κάνει. Δεν μπορώ εγώ. Έχω τη μέση μου, έχω πυρετό, έχω εκείνο, έχω το άλλο. Βρίσκω χίλιες δικαιολογίες. Για να μην κάνω τη δουλειά. Εδώ λοιπόν έχουμε σωματικές αρετές. Ή δεν έχουμε σωματικές αρετές. Και έχουμε και εδώ πέρα πάλι πτώσεις. Άρα λοιπόν οι πατέρες βλέπουν ότι οι εντολές του Θεού, τα πάθη και οι αρετές ξαπλώνται ακόμα και στο σώμα. Και γι' αυτό λέμε, κοίταξε τον αυτός είναι εργατικότατος. Ή αυτός ο οποίος στο διακόνημά του είναι συνεπής. Έχει συνείδηση στο διακόνημά του. Και προσέχει στο διακόνημά του να το κάνει στην τελειότητα. Δεν είναι εντάξει απέναντι, είναι ο συνεπής ο άνθρωπος. Δεν είναι και σου που λέει, όχι αδελφάκι μου εντάξει, σφουγγάρισα, όπως σφουγγάρισα τώρα, δεν πειράζει. Πάντως σφουγγάρισα. Δεν το αντιπαρέρχεται έτσι. Μέσα δεν είναι πάλι οι εντολές του Θεού. Είναι το μέτρο κατά πόσο να αγαπάμε τον Θεό. Είναι αυτό που σας λέω, το πώς απέναντι στο διακόνημα να σκέφτεστε. Ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τον Χριστό. Άρα το φαγητό πρέπει να είναι το τέλειο. Η κουζίνα είναι του Χριστού. Πρέπει να είναι στην καθαρή η κουζίνα. Γιατί είναι του Χριστού. Αν ήξερα ότι θα δει ο Χριστός και να μου πει πώς είναι η κουζίνα μου έτσι. Ο κήπος είναι του Χριστού πάλι. Τα ζώα είναι του Χριστού πάλι. Ο ναός είναι του Χριστού πάλι. Οποιοδήποτε διακόνημα, εργόχειρο ή εργασία που κάνει ο μοναχός απευθύνεται απέναντι στον Χριστό. Όταν λοιπόν εγώ έχω αυτές τις σωματικές αρετές, εάν δεν έχω σωματικές, σκεφτείτε τώρα τι γίνεται στις πνευματικές, ψυχικές, αν δεν έχω σωματικές αρετές. Και χωρίζονται. Και οι δύο όμως, είτε ψυχική, είτε σωματική αρετή, έχουν ένα κοινό στόχο. Και τα δύο συμβατίζουν και συγκλίνουν στη θέωση του ανθρώπου. Γιατί οι αρετές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι το όχημα που μου οδηγεί στη θέωση. Αποδεικνύει την αγάπη μου προς τον Θεό. Και αγωνίζομαι να αποκτήσω αρετή. Να γίνω αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, φως. Αγωνίζομαι να γίνω φως, να λάμπω όλο και περισσότερο. Καθαρίζομαι και εξαγνίζομαι όλο και περισσότερο. Ώστε να λάμψω σωστά. Όταν έρθει η ώρα, να μπορέσω να ενωθώ με το φως. Να μπορέσω να γίνω ένα με το φως. Και να φτάσω στη θέωση. Και γι' αυτό έργο των αρετών είναι η κάθαρση της ψυχής, στην ουσία και του σώματος. Δηλαδή οι αρετές τι κάνουν. Καθαρίζουν την ψυχή μας και το σώμα μας. Οπότε σε παραδίδουν το λευκό, σε παραδίδουν απέναντι στα χέρια του Θεού φωτεινό. Αυτό λοιπόν είναι και έχει να κάνει τα πάθη, οι αρετές μας και έρχεται στο τέλος η Θεία Χάρις. Όταν δει ότι ο μοναχός ή η μοναχή τα κάνει όλα αυτά κινούμενος από αγάπη προς το Θεό και δεν πρέπει να είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο που λέει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή να είναι στο στάδιο του δούλου, από φόβο να τα κάνει να μην κολλαστεί, να τα κάνω για να μην πάρω, για να πάρω μάλλον μια ανταμοιβή, αν και αυτούς δέχεται λέει ο Θεός. Έστω και από φόβο, λέει, αν πράττει κάποιος άνθρωπος κάτι για τον Θεό, τον αποδέχεται ο Θεός γιατί θέλει πάντα σε ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωση στην αληθεία σε αυτήν. Αλλά δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να μείνει σε αυτό το στάδιο. Δεν θα πρέπει να μείνει στο στάδιο του φόβου, ότι κάνω, ό,τι κάνω, γιατί φοβάμαι ότι θα χάσω την ψυχή μου τελικά, έτσι όπως είναι. Και αν το αισθάνομαι, αυτός ο φόβος δεν με συγκρατεί. Γιατί με συγκρατεί να μην αμαρτήσω, με συγκρατεί να μην πέσω σε πάθη, με συγκρατεί στο να αποφύγω τον διάβολο, ο φόβος με συγκρατεί στο να αποφεύγω τους πειρασμούς. Ο φόβος με συγκρατεί και λέω δεν θα πάω εκεί, γιατί αν πάω εκεί δεν θα αντέξω, θα υποκύψω, θα παρασυρθώ, δεν έχω αυτή τη δύναμη. Ο φόβος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, συγκρατεί τον άνθρωπο
Και γι' αυτό λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Αλλά αυτό είναι για τους αρχάριους όμως. Είναι το στάδιο του δούλου. Όχι του ελεύθερου. Αλλά ο μοναχός δεν πρέπει να είναι και στο στάδιο του μισθωτού. Δηλαδή ο εργάτης εκείνος που δουλεύει για τον Θεό, εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, γιατί θα πληρωθεί. Είναι μισθωτός. Και αφού θα λάβει μισθό, κάνει αυτό που του λέει το αφεντικό. Και ο μισθός, ποιος είναι? Ο παράδεισος. Το να κερδίσει τελικά το παράδεισο. Ούτε εκεί λέει πρέπει να είναι ο μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να είναι στο τρίτο το στάδιο. Ότι τα πάντα τα κοινή αγάπη του προς το Θεό. Αλλά αν είναι, λέει, στο Μέγας Βασίλειος στο πρώτο στάδιο, ώρα να περάσει στο δεύτερο. Και αν είναι στο δεύτερο στάδιο, ήρθε ώρα, λέει, να περάσει στο τρίτο στάδιο. Που είναι το στάδιο της υιοθεσίας. Το ότι αισθάνομαι παιδί του Θεού, αισθάνομαι μέσα στο σπίτι του Θεού, κινούμε μέσα στη βασιλεία του Θεού, ζω ήδη τη βασιλεία του και φτάνουμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω πλέον ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Πλέον ότι το κάνω, κινούμε σαν να είμαι ο ίδιος ο Χριστός. Εκεί λοιπόν πρέπει και εμείς να οδεύσουμε. Αλλά όλα αυτά για να φτάσουμε εκεί, ξεκινάει από το πόσο αγαπάμε τον Χριστό. Και αυτό το αποδεικνύουμε κατά πόσο εφαρμόζουμε τις εντολές του. Συνοψίζοντας και κλείνοντας τη σημερινή μας σύναξη, έχουμε λοιπόν να πούμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέωση, πριν τη θέωση, πριν την ενωσή μας δηλαδή με τον Θεό, πρέπει να υπάρχουν αρετές. Σωματικές και ψυχικές. Που είναι το όχημα που μας μεταφέρουν στη θέωση. Για να φτάσουμε στις αρετές, πρέπει να πολεμήσουμε τα πάθη μας. Να εξαφανίσουμε τους δαίμονες που πολιορκούν την ψυχή μας. Που χτυπούν με βέλη πονηρά την ψυχή μας. Οποιοδήποτε πάθος, μικρό ή μεγάλο, αναφέρουν οι πατέρες. Θα πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες των δαιμόνων που μας έρνουν. Εάν δεν απελευθερωθούμε, δεν μπορούμε να επάμε στον Χριστό. Είμαστε δούλοι του διαβόλου τότε. Και αλυσοδεμένοι δούλοι του διαβόλου. Άρα σπάω τα πάθη. Πώς θα τα σπάσω τα πάθη? Ένας τρόπος, λέει, υπάρχει. Εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού. Τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός από μένα, ποιο είναι το θέλημά Του. Αυτό που έπρεπε να σκεφτεί και ο Αδάμ. Με το αυτεξούσιό του. Και επανέρχομαι στο αυτεξούσιο. Εγώ είμαι τελικά ο αποφασίσω. Σαν τον Αδάμ και την Εύα. Εγώ τελικά θα αποφασίσω εάν θα φτάσω στην ένωσή μου με τον Θεό, περνώντας από αυτή τη διαδρομή, πρέπει να χαράξω αυτή την πορεία, αυτή είναι η πορεία μου προς τη θέωση, εάν τη θέλω. Εγώ είμαι ο αποφασίζω. Εάν δεν τη θέλω, δεν την εφαρμόσω. Όσοι τη θέλει, ο πίσω μου έρθει, είπε ο Κύριος. Και σαν μοναχός αφήνομαι και είμαι χαλαρός. Και αποδεικνύει ότι δεν εφαρμόζω τις εντολές του Θεού. Κάνω ό,τι μπορώ, όσο μπορώ, αν μπορώ. Οπότε δείχνω ότι η αγάπη μου είναι πολύ χαμηλή. Πάλι εγώ είμαι ο αποφασίζων όμως. Πάλι εγώ είμαι ο αποφασίζων, εάν η αγάπη μου θα είναι σαν και αυτό που ρίχνουμε στο ζέο μέσα. Ζέστης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν μιλάει για το νερό. Ενώ ρίχνουμε το ζέο και έπρεπε να λέει για το νερό μες στη Θεία Κοινωνία, την ώρα που το ρίχνουμε λέει ζέστης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Ότι πίστη μου πρέπει να είναι φλέγουσα. Η αγάπη μου για τον Θεό πρέπει να φλέγεται όπως φλέγεται εκείνη τη στιγμή και βράζει το ζέο. Πρέπει να είναι κοχλάζουσα η αγάπη μου για τον Θεό. Να κοχλάζει. Πάλι δικιά μου είναι στο αυτοεξουσιό μου. Αν θα έχω αυτή την αγάπη ή δεν θα την έχω. Εγώ θα το επιλέξω. Μα για να φτάσω εκεί θέλει αγώνα. Θέλει δρόμο. Θέλει πίεση. Για να φτάσει στο δεντράκι να μεγαλώσει και να αποδώσει καρπούς. Δεν θα τους αποδώσει την πρώτη μέρα. Θέλει πολύ πότισμα. Και αν η βρύση είναι μακριά,
Πρέπει να κουβαλάω πολλούς τενεκέδες συνέχεια πέρα δόθε. Θα υδρώσω, θα κουραστώ. Θα ραντήσω, θα υποστηλώσω το δέντρο μου. Και θα έρθει η ώρα που θα γλυκευτώ μετά τους γλυκούς του καρπούς του δέντρου. Θα έρθει η ώρα της χάριτος του Θεού και σε όλον αυτόν τον αγώνα, όταν το βλέπει, λέει ο Θεός, έρχεται αρρωγός. Έρχεται και βοηθάει ο Θεός. Όταν βλέπετε, αγωνιζόμαστε μέρα με την ημέρα, σκαλί με σκαλί, σκαλί με σκαλί, και ανεβαίνουμε. Και έρχεται χορηγός ο Θεός και βοηθάει, Θεός μου βοηθός και αντιλήπτων μου, όπως λέει, και μαχτηρία μου εσύ είσαι Κύριε, τον μπαστούνι μου δηλαδή εσύ είσαι Κύριε που με οδηγείς, για να μην πέσω. Έτσι λοιπόν ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς την πνευματική μας πορεία, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη θέση. Αυτός είναι ο δρόμος της θεώσεως, που πρέπει να ακολουθήσει όχι μόνο ο μοναχός, ο οποίος με το αυτεξούσιό του, βάσει το αυτεξουσίου του, θέλησε και αποφάσισε ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ήταν δική του η επιλογή. Και ας μην ομοιάσουμε του Αδάμ, όπου ο Αδάμ έκανε κακή χρήση της ελευθερίας του. Έκανε κακή χρήση στο αυτεξουσιό του. Και εκείνος στη θέωση πήγε να φτάσει, ξέρετε. Και ο Αδάμ και η Εύα στη θέωση πήγε να φτάσει. Αλλά από λάθος δρόμο. Θυμηθείτε τι του είπε ο διάβολος. Δεν σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί αν φάτε θα γίνετε τι? Θεοί. Άρα θα φτάσετε στη θέωση. Και είπε και ο Αδάμ και η Εύα, αυτό θα πάμε στη θέωση. Γιατί να μην φάμε? Αλλά ποιον άκουγα? Τον απατεώνα. Ήταν δυνατόν ο απατεώνα, ο όφης, ο διάβολος, ο αρχέκακος, να τους έλεγε την αλήθεια? Αντί να ακούσουν το Θεό που είναι η αλήθεια και που τους είπε ότι ο δρόμος για τη θέωση είναι αυτός, τι δηλαδή? Είναι υπακοή. Υπακοή σαν το λες. Το να υπακούσεις αυτό που λέω και να γίνει το θέλημα του Θεού Πατρός. Αντί να κάνει αυτό για να φτάσει στη θέωση, άκουσε το διάβολο. Και φυσικά διάλεξε, επέλεξε λάθος δρόμο για τη θέωση. Και τελικά όχι μόνο στη θέωση δεν έφερε, πάνω στον Αδάμ και την Εύα η επιλογή του, αλλά του έφερε την τελεία καταστροφή, το πνευματικό και το σωματικό θάνατο. Επομένως από εμάς εξαρτάται αν θα υποστούμε κι εμείς πλέον για το σωματικό, ήδη θα τον υποστούμε το σωματικό θάνατο. Έτσι δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης ο οποίος δεν θα αποθάνει. Ακόμα και στην Δευτέρα Παρουσία θα μεταλλαχθεί αυτομάτως γρήγορα, και αν προλάβουμε τη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, επομένως ο δρόμος για τις θεώσεις είναι ο δρόμος της υπακοής, ο δρόμος αυτός ο οποίος μας δείχνουν οι Άγιοι Πατέρες. Ας τον ακολουθήσουμε πάλι βάσει της δικής μας επιλογής. Και εμείς σαν μοναχοί, αλλά και οι χριστιανοί, οι λαϊκοί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και για τους λαϊκούς, να ξέρετε. Είναι ο ίδιος ο δρόμος. Είναι ο ίδιος ο δρόμος που εμείς έχουμε επιλέξει σαν μοναχοί μόνον τον δρόμο να ακολουθούμε αυτόν χωρίς άλλες επιφορτήσεις, ενώ ο παντρεμένος, ο λαϊκός, έχει επιφορτιστεί και άλλα φορτία. Τα του γάμου. Εμάς ο ζυγός είναι πιο ελαφρύς, γιατί είναι μόνον αυτός. Ενώ οι άλλοι πρέπει να σκέφτονται και τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι αναγκασμένοι να σκέφτονται το πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε, τι θα πιούνε, το ενοικιό τους, το τηλεφωνό τους, πώς θα το πληρώσουν, τη βενζίνα τους, το. Οι βιωτικές μέρημνες. Είναι συνεπιφορτισμένοι οι παντρεμένοι. Εμείς έχουμε την ευλογία του Θεού, που ήταν δική μας πάλι επιλογή, να έχουμε μόνον αυτό να προσέξουμε. Ουέ και λίμωνο, εάν από μόνοι μας, με το αυτεξούσιό μας, από τον Αδάμ με την Εύα, επιλέξουμε την καταστροφή μας.
Δηλαδή τη μη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Που σημαίνει δεν αγαπάω τον Θεό. Όταν δεν εφαρμόζω τις εντολές του. Ας γίνουμε λοιπόν και να μας αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικοί μαθητές του Ιησού και ότι ήδη βιώνουμε και ζούμε στην Βασιλεία του εφαρμόζοντας τώρα τις εντολές, αποκτώντας τις αρετές, ώστε ήδη από εδώ να φτάσουμε στη θέωση για να τη συνεχίσουμε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.